Σας, τελευταία λουλούδια από τα Δένιουμ δικά μου. Αυτό δεν είναι Δένιουμ, είναι φουκέι δούλες. Εξίσου πανέμορφο φυτό με κάλδεξ. Έχει πολύ λεπτό και όμορφο άρωμα, περίπου σαν τις ακακίες μυρίζει και προσελκύει πολλά πολλά έντομα. Και να δούμε τα χοντρούλια μου. Αυτό εδώ το Adenium είναι μπόλεσμα, δεν φαίνεται το όνομα, πάρα πολύ παραγωγικό, άνθησε όλο το καλοκαίρι και πήρε απόφαση να ανθίσει και τώρα αργά το φθινόπωρο, αλλά δεν πιστεύω να το καταφέρει γιατί οι θερμοκρασίες άρχισαν να πέφτουν, όπως ξέρετε. Αυτό εδώ το Adenium, πάρα πολύ φωντωτό και όμορφο, κοιτάξτε. Πήρε απόφαση και αυτό να ανθίσει αργά το φθινόπωρο. Δεν νομίζω να καταφέρει, αλλά τουλάχιστον μας έκανε προσπάθεια. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τα μπελάκια σβήστηκε. Πίσω είναι αγαπημένο μου Ιούλιος Κέσαρος. Αρωματικό. Μπορεί να έχουμε και σπόρια, δεν είμαι σίγουρη βέβαια, γιατί έχουμε πάρα πολλά έντομα. Λόγω ψυχρού καιρού, πιο έντονο χρώμα στα λουλούδια έχουμε. Πιο σκούρο και εδώ πρέπει να είναι κάτι, θα δούμε αν θα μας δώσει σπόρια ή όχι. Πάντως πάρα πολύ όμορφο φυτό, το έχω αρκετά χρόνια, κορμός του είναι απλά απίστευτος, κοιτάξτε, κάουδεξ. Και εδώ είναι κατόρθωμα της φίλης μου Αλέκας, πάλι έκανε το θαύμα της, κοιτάξτε. Αυτό είναι το σπορόφυτο που το είχα μεγαλώσει κάποια χρόνια πριν, όχι βέβαια τόσο μεγάλο, και είχα χαρίσει στην Αλέκα. Τα σπόρια μου είχαν στείλει από τη Σλοβενία. Η Αλέκα έκανε το θαύμα και το μεγάλωσε μέχρι αυτό εδώ το μέγεθος. Κοιτάξτε αυτά, απίστευτο, όχι δεν πέφτει. Εγώ έκανα λάθος εδώ τώρα, ακόμησα. Ψιλοβρέχει τώρα. Έχουμε και λουλούδια. Ουσιαστικά η Αλέκα μου το έφερε για να κάνω μπόλεσμα ξανά. Αυτό είναι μπόλεσμα. Ο κορμός από αυτό το Adenium είναι πάρα πολύ όμορφο, τεράστιο, αλλά τα λουλούδια είναι απλά και έχουμε τέτοια. Και είπαμε να κάνουμε μπόλεσμα με ένα όμορφο Adenium. Μπόλεσμα έπιασε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε πόσο παραγωγικό είναι. Αλλά δεν θέλω να το κόψω τώρα, το κλαδί θα αφήσω να αφήσω τα λουλούδια, δεν μπορώ, δεν βαστάει η καρδιά μου. Πρώτα να αφήσω και μετά θα το κόψω. Και έχουμε και αυτά εδώ τα σποράκια που θα μας μεγαλώσουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι είναι και πώς, γιατί η Αλέκα είχε πάρα πολλά Adenium ανθεσμένα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο λουλούδι θα βγει. Αλλά σίγουρα θα είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε το κουκλί. Ευχαριστώ.